Ναι. Γεια σας. Καλησπέρα. Κύριε Αντύπα. Σας ευνηδίασα. Για να είμαι ειλικρινής. Πώς με γνωρίσατε ότι είμαι εγώ? Η Αλίκη μου έχει μιλήσει. Μικρός ο κόσμος τελικά. Γνώριζα τον πατέρα σας. Ναι, το φαντάστηκα. Από τι, ε? Από κάποια χαρτιά που βρήκα στο αρχείο του. Υπάρχει το όνομά σας αυτά. Μάλιστα. Τέλος πάντων, για άλλο λόγο ήρθα εδώ. Δεν θα ήθελα να μάθει αυτή τη συνάντησή μας, η κόρη μου. Είναι ενθουσιασμένη μαζί σας. Μου μίλησε με τα καλύτερα λόγια για σας. Καλοσύνη της. Έχει περάσει πολλά αυτό το κορίτσι. Έχει βασανιστεί πολύ στη ζωή του. Ναι, η Αλίκη μου έχει πει κάποια πράγματα. Το ξέρετε ότι είναι και το μοναχό παιδί μου. Καταλαβαίνετε ότι της έχω τεράστια αδυναμία. Ναι, φυσικά. Δεν μπορώ να επιτρέψω σε κανέναν να την πληγώσει ξανά, ποτέ, από εδώ και πέρα. Δεν καταλαβαίνω, γιατί τα λέτε σε μένα όλα αυτά? Απλώς δεν θα ήθελα να μπλέξει σε καμιά περίεργη ιστορία η Αλίκη. Τι είδους ιστορία? Δεν ξέρω. Πατέρας είμαι και ανησυχώ. Θέλω να προλαβαίνω άσχημες καταστάσεις. Δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας. Με την κόρη σας απλώς γνωριστήκαμε και έτυχε να τα ξαναπούμε. Τίποτα άλλο. Σας συμπαθεί πολύ. Κι εγώ. Είναι αξιόλογη κοπέλα. Και πολύ ευαίσθητη. Ευαίσθητη. Γι' αυτό ακριβώς φοβάμαι. Κύριε Αντύπα, πιστέψτε με, η κόρη σας δεν κινδυνεύει από μένα. Τότε θα χαρώ πολύ να τα βρείτε οι δυο σας και να κάνετε παρέα. Ειλικρινά, θα το χαρώ.